Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Παλαιτσουρακού, το Δήμο και τους εκπροσώπους του, την Εύχη και όλους τους γονείς και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Αυτή η συνάντηση είναι η έναρξη ή μάλλον η αφετηρία μιας εργασίας με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, όλοι γνωρίζετε, είναι η ομάδα της Αθήνας, Super League, και κάνει μια προσπάθεια πλέον στην περιφέρεια να συνεργαστεί με ομάδες μικρές σαν και εμάς. Μεγάλες σαν και εμάς. Συγγνώμη. Σε επίπεδο ακαδημίων. Και πιστεύω όχι μόνο. Από δεξιά μου είναι ο κύριος Αποστόλου, είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, του Ατρομήτου, και αριστερά ο κύριος Ρίζος, είναι ο προπονητής του ΚΑΠΑ 13. Νομίζω ότι έχουν το λόγο για να να συνεχίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Και από πλευρά μου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε τον Τόλι Αποστόλου και τον Σωτήρη Ρίζου που θα παρουσιάσουν πρώτη φορά στο Λιξούρι αυτά που θέλουν να παρουσιάζουν. Θα μας δείξουν πολλά πράγματα για τα προγράμματα και πράγματα που κάνουμε στο Ατρομήτο. Και τους καλώ καλώς ορίσω στο Λιξούρι και ελπίζω να περάσουμε καλά και να έχουμε διαμονή πολύ ευχάριστη και ελπίζουμε να πάλι να ξανάρθουν στο τόπο μας και να έχουμε καλή συνεργασία. Και από πλευρά μου, που ήρθε πρόεδρος του Λιξουριακού λίγο πιο αργά, θα ήθελα να πει δύο κουβέντες και αυτός. Έλα, Στάθη. Η οποία πιστεύω ότι θα αποδώσει το μέγιστο ειδικά της Ακαδημίας. Να έχετε υπόψη σας ότι εμείς πιστεύουμε στις Ακαδημίες, ότι το μέλλον του Πανεπιστημιακού είναι τα νέα παιδιά. Εμείς προσπαθούμε να προσεκτήσουμε όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε στις Ακαδημίες, τα οποία όπως βλέπετε από εδώ και ποτέ θα έχουν και άλλο μέλλον, πιο ανοιχτό. Ευχαριστώ τον κύριο Ρίζου και τον τεχνικό διευθυντή για τη συνεργασία και τον καλωσορίζω και στο Λιξούρι. Παρακαλώ ένα χαιρετισμό αν θέλετε ο κύριος Μοσονάς, αντιδήμαρχος της Παλαιτής, της Παλαιονιάς. Καλησπέρα. Είμαι ευτυχής σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ευτυχής γιατί τέτοιες συνεργασίες και δεν έχω γνωρίσει τους κυρίους αλλά τον κύριο Αποστόλη και τον κύριο Ρίζο. Καλώς ήρθατε να μην στην πόλη μας. Εύχομαι να κάνετε μια καλή συνεργασία, να ξέρετε ότι το Λιξούρι εδώ, η Παλαιτή όπως λέμε, και ο Παλαιτσουριακός είναι μια ποδοσφαιρομάνα. Ήμουνα και εγώ πρώην παίχτης, ο γιατρός. Το ξέρει πολύ καλά και με φρόντιζε. Δεν είχαμε την τύχη εμείς τα χρόνια τα τότε να έχουμε κάποια συνεργασία. Είμαι σίγουρος ότι από το έμπειρο μάτι σας θα αναδείξει τα ταλέντα. Γιατί έχουν και τη διάθεση και τη θέληση, αλλά είναι και αυτό που λέμε. Είναι η ποδοσφαιρομάνα εδώ, πραγματικά. Αν ανατρέξετε στο παρελθόν και στο μέλλον,
στο τωρινό, εξάξτε να δείτε ότι το Λιξούρι πραγματικά είναι μπροστά, το Λιξουριακό σχολείο. Δεν θα μπορούσα να πω κάτι. Έχετε έναν έθερμο, το Ατρόμητο. Το στέλνετε στο Μαδεράτο, το λεγόμενο Ζέφυρο. Ο οποίος όταν ήρθε εδώ, μίλησε πολλούς. Τους μίλησε πολλούς όντως με τον Ατρόμητο. Είχε ένα μαγαζί με τα πηλιάτα εκεί, έτσι λίγο για την ιστορία να σας πω. Πραγματικά έπαιζε ο Ατρόμητος και γέμιζε το μαγαζί. Δεν έπαιρνε άλλον άνθρωπο μέσα. Ήταν και πρόεδρος σε ένα δεύτερο σωματείο, τον Αστέρα. Ο οποίος μας έπεισε γιατί ήμουν λίγο παίχτης εκεί. Είχα περάσει και από τον Στράγκο Παρισιακό με τις φανέλες του Ατρόμητου. Πραγματικά. Αστέρι, πάλι όπως το λέτε. Είστε ένα υγιές σωματείο όπως σας παρακολουθούμε και εμείς γιατί είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύουμε σε εσάς, στην εμπειρία σας. Και αν πιστέψετε και εσείς σε εμάς, που είμαι σίγουρος ότι θα πιστέψετε με αυτά που θα δείτε, είμαι σίγουρος ότι το Λιξούρι θα πάει μακριά, θα πάει μπροστά. Και γιατί όχι, να δούμε και κάποια παιδιά από αυτά εδώ και κάποια άλλα που μπορεί να λείπουν και στη Super League. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Από την Ένωση, παρακαλώ να χαιρετήσω. Καλησπέρα σε όλους, εκ μέρους της ΕΠΣΚΙ, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι η συνεργασία αυτή που συνάστατε με το ιστορικό, με το έκτο ιστορικό σωματείο του Ατρομήτου Αθηνών να αποδεί προς το συμφέρον όλων εδώ στο Λιξούρ, βέβαια της ομάδας της πρώτα, και τα παιδιά να αποκομίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που τους προσφέρει μια ομάδα της εμβέλειας του Ατρομήτου Αθηνών. Το ιστορικό αυτό σωματείο. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας αυτή και καλή επιτυχία από εδώ και μπρος. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Απόστολος Αποστόλου, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Ατρομήτου και ο υπεύθυνος του Δικτύου Σχολών της ΠΑΕ Ατρόμητος. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να σας πω οτιδήποτε να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του κ. Γεώργιου Σπάνου, σε όλους σας, ιδιαίτερα στα παιδιά, και σας εύχομαι να έχετε υγεία και μια καλή προσφαιρική σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Σωτήρη Τορίζο, επί σειρά ετών προπονητής στα τμήματα υποδομής του Ατρομήτου και καθηγητής θεσικής αγωγής επί σειρά ετών σε Λύκειο, ο Σωτήρης. Είμαστε σήμερα εδώ, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για να έρθουμε κοντά να κάνουμε την πρώτη γνωριμία, την τυπικά επίσημη έναρξη αυτής της συνεργασίας, η οποία αρχίζει και τελειώνει στα παιδιά. Εκεί θα ρίξουμε όλο το βάρος, εκεί είναι το μέλλον και του τοπικού αθλητισμού, αλλά γενικότερα το νέο αίμα πλέον πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, και να δούμε καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Εκπροσωπώντας, όπως είπαν οι προηγούμενοι κύριοι, αυτό το πολύ μεγάλο και ιστορικό σωματείο, τον Ατρόμητο, που τον υπηρετώ από διάφορα πόστα τουλάχιστον 30 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής και από πολλές ιδιότητες, έρχομαι σήμερα εδώ να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία, όπως είπα, και να θα μου επιτρέψει να πω δύο λόγια πριν παρουσιάσω αργότερα το πλάνο της συνεργασίας αυτής, για να πάρετε μια ιδέα το τι θα κάνουμε. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την ομάδα μας, η οποία την τελευταία δεκαετία πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο έχει μια σταθερή πορεία και ανωδική. Με την υγεία που εκπέμπει και την φιλοσοφία που έχει ο πρόεδρος μας και όλοι οι άξιοι συνεργάτες στον Ατρόμητο που δουλεύουν περισσότερο από κάθε τι που πρέπει να κάνουν, έχει καταφέρει να έχει αποκτήσει το σεβασμό σε όλη την Ελλάδα.
Εμείς το εισπράττουμε αυτό πηγαίνοντας σε διάφορα μέρη να εγκαινιάσουμε αντίστοιχες συνεργασίες. Και αυτή η υγεία είναι που χαρακτηρίζει τον Ατρόμητο. Έχει κάνει σταθερά βήματα και πλέον είναι στις 5 καλύτερες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Είναι στην Ευρώπη εκτός από φέτος που για λίγο δεν βγήκαμε. Έτσι τα τελευταία 4 χρόνια παίζει ανελιπώς. Και έχει μια αξιοζήλευτη παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Και επιπλέον ένα πράγμα το οποίο το έχει φιλοσοφία η ομάδα μας, ο πρόεδρος, όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, πάντα στηρίζει τις υποδομές. Ήταν η φιλοσοφία του αυτή, όχι τώρα που υπάρχει κρίση και πολλοί έχουν στρέψει επάνω στις υποδομές την προσοχή τους. Εμείς το κάνουμε ανελικώς τα τελευταία 10 χρόνια, από τότε που είμαστε στη Super League. Κάθε χρόνο κοιτάμε να βελτιώνουμε τα πράγματα και να βοηθάμε τα παιδιά να εξελίσσονται. Και αυτό το αποδεικνύει ότι κάθε χρόνο στο ρόστερ της επαγγελματικής ομάδας βρίσκονται 5 με 6 παιδιά που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία. Έρχονται μικρά παιδιά και τα μεγαλώνουμε σε εισαγωγικά κοντά μας και γίνονται επαγγελματίες και κάποιοι από αυτούς έχουν πει και σε άλλες ομάδες. Εμείς να γνωρίζετε ότι μέσα από αυτή τη δουλειά που έχουμε οργανώσει αυτά τα χρόνια φιλοξενούμε σε ένα άρτιο αθλητικό κέντρο στο Περιστέρι που πριν από λίγες εβδομάδες και ο Ηλίας ο Ζεργός και ο Σπύρος ο Παπαδάτος ήρθαν και το επισκέφτηκαν το αθλητικό μας κέντρο και είδανε πού είναι η ζωή του Ατρομήτου, η καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το αθλητικό κέντρο φιλοξενούμε 20 παιδιά από την Ελλάδα, τα οποία πάνε σχολείο εκεί, τρώνε μέσα, έχουμε εστιατόριο, έχουμε μαγείρισα, υπάρχει το πούλμα που τους μεταφέρει στο Αθλητικό Κέντρο των Ακαδημιών και μεγαλώνουν και εξελίσσουν το ταλέντο τους κοντά μας. Ένας από αυτούς είναι τέταρτη χρονιά τώρα κοντά μας στον Ατρόμητο, είναι και κεφαλονίτης, ο Σεβάσιαν ο Κρούσερ, δεν είναι από το Λιξούρι, είναι από τη Σάμι. Το παιδί αυτό, Ελληνοπολωνός και μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια είναι βασικός και στην Εθνική Πολωνίας. Είναι ο 17χρονος από την Ακαδημία της Ακαδημίας. Είναι από το ΦΟΗ της Ακαδημίας, από εκεί. Από εκεί τον έχουμε πάρει σε ηλικία 14 ετών. Όπως και όλα τα παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες τα παίρνουμε και τα μεγαλώνουμε κοντά μας, τους δίνουμε τα εφόδια και εξελίσσουν το ταλέντο τους. Και μάλιστα τώρα βρίσκεται και στην προετοιμασία από το καλοκαίρι της πρώτης ομάδας. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή τη σκέψη και τη φιλοσοφία που έχουμε για τις ακαδημίες, εδώ και 2 χρόνια έχουμε αναπτύξει, ξεκινήσαμε το δίκτυο σχολών σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε και τις γνώσεις μας να τις μοιραστούμε και να τις μεταδώσουμε σε υγιή σωματεία όπως είναι ο Παλαιοξηδιακός και να μπορέσουμε έτσι να, μέσα από αυτή τη διαδικασία να μεγαλώσουμε και εμείς τον Ατρόμητο. Διότι εάν ρωτήσουμε τα 70 παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες του Παλαιοξηδιακού ευλόγως θα μου απαντήσουν ότι είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, ΑΕΚ, έτσι. Άσχετα αν ο κύριος Τέλειος κάνει πολλές προσπάθειες να τους μιλήσει στον Ατρόμητο και το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, έπρεπε τα παιδιά θα έχουν αυτή την απάντηση. Από σήμερα λοιπόν επίσημα, έτσι, μέσα στις σκέψεις τους, στη ζωή τους, θα μπει και ο Ατρόμητος. Αυτό αυτόματα για εμάς είναι ένα μεγάλο μα της ομάδας μας. Τα παιδιά του Λιξουρίου δεν έχουμε απέτηση. Αλλά στο μέλλον θα γίνουν και αυτά και θα αγαπήσουν τον Ατρόμητο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά το ότι παίρνει ο Ατρόμητος στη ζωή τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ επίσης θέλω να είμαι, όπως το κάνω σε όλες τις ομιλίες μου, ειλικρινής, απέναντι στους γονείς και τα παιδιά ιδιαίτερα, ότι δεν θα έρθουν και τα 70 παιδιά στον Ατρόμητο. Έτσι. Αλλά για μας ο στόχος είναι τα παιδιά αυτά να τα εκπαιδεύσουμε
πάρα πολύ καλά, να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους στην κοινωνία. Ο πρώτος στόχος, ο μεγάλος είναι αυτός. Να τους οδηγήσουμε στα γράμματα, στο σχολείο να είναι επιμελής και να προοδεύσουν και συγχρόνως μέσα από την εκπαίδευση που θα δώσουν από μέσα από τα προγράμματα που θα δώσουν στους προπονητές της Ακαδημίας του Παλαιοξηριακού να τα εκπαιδεύσουμε έτσι να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, αθλητές και να έχουν μια καλύτερη θέση στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, ο εξής ένας, ο εξής δύο, μακάρι να είναι και περισσότεροι, εφόσον τα αξίζουν και έχουν τις δυνατότητες, θα έρθουν κοντά μας να στελεχώσουν όπως ο Σεβάστιαν Μουρσέλ και άλλα παιδιά τις ακαδημίες του Ατρομήτου και μακάρι να φτάσει και στην πρώτη ομάδα και να πάει και ακόμα πιο μακριά. Αυτή θα είναι η ευχή μας για όλους και θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά ο πρώτος στόχος στα παιδιά, έτσι και στους γονείς, πρέπει να τα εκπαιδεύσουν τα παιδιά να γίνουν βασικοί παίχτες στην ομάδα του Παλαιοξηριακού. Και κάποια στιγμή να καμαρώσετε την ομάδα αυτή μέσα από παιδιά δικά σας που να παίζουν κάθε Κυριακή στο γήπεδο και να επανδρώσουν την αθλητική ομάδα και σιγά σιγά μέσα από την εκπαίδευση και να πάνε και σε πιο ψηλές κατηγορίες ενδιάμεσες πριν τον Ατρόμητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. Εμείς να ξέρετε ότι θα δώσουμε με την παρουσία μας, με την ταπεινότητά μας, με την φιλοσοφία που έχουμε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Εμείς θέλουμε τη δική σας στήριξη και βοήθεια, ειδικά από τους γονείς. Αυτό που γίνεται σήμερα, αν στην πορεία εξετάσετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει, να το μεταδώσετε και δεν θέλουμε να πείτε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο για εμάς. Νομίζω ότι η πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια καλύτερα να μην μιλάς πολύ για τον εαυτό σου, να αποδεικνύεις όπως κάνουμε μέσα από την πορεία μας και τα έργα σου αυτό που πραγματικά αξίζει να έχεις και να το στηρίξουμε όλοι μαζί αυτό για καλό των παιδιών μας. Μετά από το κομμένα θα μιλήσει ο κύριος Ρίζος. Έτσι. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση από εμένα λίγο του προγράμματος να πάρετε, όπως είπα, μια εικόνα για το τι θα κάνουμε και στο τέλος θα είμαι πολύ χαρούμενος να απαντήσω και σε οποιοδήποτε ερώτημα δημιουργηθεί ή έχει και παιδί και γονέας μέσα από αυτή τη συνεργασία που το πώς σκέφτεται ο καθένας και το τι θα ήθελε μπορεί μια ερώτηση να μας οδηγήσει και σε εμάς και μια σκέψη την οποία θα μπορέσουμε στο μέλλον να την υλοποιήσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή, θα σας το δείξω και αργότερα, στα δύο χρόνια αυτά έχουμε φτάσει 20 συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και μία στο Μόναχο, με την Ελλάδα Μονάχου, στο κέντρο του Μονάχου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και δείχνει τη μεγάλη εκτίμηση που υπάρχει πανελλαδικά για τον Ατρόμητο και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω αυτή τη χρονική στιγμή άλλο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνεργάτη μου, τον κύριο Ρίζο. Εγώ στην πορεία μετά το Σωτήρι θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι σαν τόλης Αποστόλου πάντα να με νιώθετε φίλο, έτσι σας νιώθω και εγώ. Και διαφώνησα πριν με τον φίλο μου τον Γιάννη, γιατί όλες οι ομάδες έχουν τη δική τους ιστορία. Και εμείς σαν Ατρόμητος πάντα σε αυτές τις συναντήσεις κοιτάμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο και αν νιώθετε καλά πάμε και πιο κάτω, δεν έχουμε θέμα. Όλες οι ομάδες έχουν τη δική τους ιστορία και είναι μεγάλες. Μεγάλος ο Ατρόμητος, μεγάλος και ο Παλαιοξηριακός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι ο Σωτήρης Ρίζος. Είμαι 13 χρόνια περίπου στον Ατρόμητο Αθηνών και αρκετά ακόμα χρόνια στο εργαστήριο ποδόσφαιρο της Αθήνας. Έχω την τύχη και χαρά το βασικό μου επάγγελμα που είμαι κατά της εισαγωγής να έχει σχέση με παιδιά όπως και με τα παιδιά που ασχολούμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ό,τι καλύτερο είναι και είναι και βασική μου επιλογή το να ασχολείσαι με παιδιά, τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη και να παίξουν και να διασκεδάσουν και να αναπτυχθούν και κοινωνικά και δυναμικά και να
βρουν το δρόμο και τα πατήματά τους στη ζωή. Σαν ατόλυτος και σαν Ακαδημία Δρομή του, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε εξαμένως με τα παιδιά, με την εκπαίδευση και με την εξέλιξή τους. Δεν παραβλέπουμε και βάζουμε πρώτα το μέλημα να είναι πρώτα μαθητές, γιατί στο ερώτημα μαθητές ή ποδοσφαιριστές, το πρώτο, ότι είναι μαθητές, πρέπει να επικρατεί και πρέπει να περνάμε στα παιδιά και να τα καθοδηγούμε. Πρώτα να είναι παιδί μαθητές, πρώτα να προοδεύσουν και να βγάλουν σε πέρα σε αυτή την αποστολή τους και μετά στον δεύτερο τόνο με την προσπάθεια που κάνετε εσείς, γιατί η προσπάθεια που κάνετε εσείς είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουν στην ηλικία που θα μπορούν να καταλάβουν και να πούν και ένα ευχαριστώ ακόμα καλύτερο για την τα εφόδια που τους δίνετε. Στην Ακαδημία μας και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε, τον καταφέρουμε και σε εσάς, που σίγουρα στην Ακαδημία δική σας που σίγουρα δουλεύετε, γιατί τώρα πλέον η επιστήμη και το τι διδάσκεται στο ποδόσφαιρο και μαθαίνετε είναι πιο εύκολο να το βρούμε στο διαδίκτυο και στη μόρφωση που έχουν οι προπονητές καθηγητές. Δίνω μεγάλη έμφαση λοιπόν στην εκπαίδευση, στην τεχνική των παιδιών μας, στην εξέλιξη. Βασικό κομμάτι στο να μάθουν να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, γιατί τα παιδιά θέλουν να παίξουν και από εμάς εξαρτάται κατά πόσο θα καταπίσουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου και στον αθλητισμό, που είναι σημαντικό να είναι τα παιδιά στον αθλητισμό, έτσι να αποφεύγουν διάφορους δρόμους άσχημους στην ηλικία την νεαρή. Πρώτα οι γονείς, μετά οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές, επεμβαίνουν στα παιδιά στην εκπαίδευση και οφείλουν να είμαστε και δυνατοί και καθαροί και επικοινωνιακοί απέναντί τους και να τους δείξουμε τα σωστά βήματα πώς να φτάσουν όσο γίνεται πιο ψηλά. Σημαντικό κομμάτι η συμπεριφορά που πρέπει και να την έχουμε κι εμείς και να την διδάσκουμε και να την δείχνουμε στα παιδιά. Σωστή συμπεριφορά και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Τα προβλήματα που συναντούν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο είναι προβλήματα που θα συναντήσουν και στη ζωή τους μετάβριο. Πώς θα δεχτούν μια ήττα, πρέπει ούτε να μας καταβάλει μια ήττα που θα γίνει και στη ζωή αυτό. Πώς θα δεχτούμε μια νίκη της ομάδος, δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πάρα πολύ εκδηλωτικοί σε όλες τις εκδηλώσεις και την ήττα λοιπόν και την νίκη θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να τα χειρίζονται σωστά, έτσι μεγαλώνουν καλύτερα. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών πολλές φορές που παραφέρονται. Αυτό σίγουρα είναι στο τι έχουν μάθει και τι έχουν μέσα τους, αλλά νομίζω από την παρουσία τη δική μας και την ενέργεια και την παρόπτωση και την καθοδήγηση όλα αυτά τα βελτιώνουμε. Σαν Ατρόμητος με την δουλειά που πιστεύουμε, γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή όπως και στα μαθήματα, όλα είναι θέμα σειράς, θέμα δουλειάς, θέμα προσπάθειας, θέμα σοβαρότητας και πώς βλέπουμε το κάθε αντικείμενο. Έχουμε υπομονή πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ χρόνο που ασχολούμαστε με τα παιδιά και όπως σας είπα στο θέμα της εκπαίδευσης ποδοσφαιρικά και στο θέμα της προσωπικότητάς τους, ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, έχουμε σαν Ακαδημία καταφέρει να βγάλουμε αρκετά παιδιά και σαν ικανούς ποδοσφαιριστές αλλά και σαν ικανούς ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο οι υπόλοιποι που θα παίξουν το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ λίγοι θα έχουν την τύχη να φτάσουν πολύ ψηλά. Από την Ακαδημία μας έχουν βγει αρκετά παιδιά, τα οποία είχα και εγώ την τύχη να ασχοληθώ. Τελευταία είχαμε τον Μπάρκα του Βασίλη που έφυγε από την ομάδα μας, ένας μεγάλος τερματοφύλακας. Έχουμε στην πρώτη ομάδα παιδιά τα οποία
όπως είπε ο κ. Αποστόλου, των 14 χρόνων και έχουν εξελιχθεί τώρα να είναι επαγγελματίες και σε 16-17 χρονών, όπως κάποια παιδιά που ξεκίνησαν 14 χρόνια και σε 3 χρόνια φτάσαμε στο πρώτο σημείο να μπουν στην πρώτη ομάδα όπως είπε ο κ. Ο Δημήτρης. Έχουμε μια σκέψη λοιπόν πολύ σοβαρή, να ασχολούμαστε μεθοδικά και σταδιακά να περνάμε στα παιδιά αυτά που πρέπει, τα οποία θα βοηθούν και φτάνουν σε ένα σημείο να φτάσουν και στην πρώτη ομάδα. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας και σε ευκαιρία με τους προπονητές, σε οτιδήποτε έχει σχέση και μέσα τώρα και όχι με υπόλογα, σε ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση, με την μέθοδο που ακολουθούμε, με τον τρόπο που δουλεύουμε εν γέννη, να μεταφέρουμε και ιδέες και να παραστούμε κοντά σας. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι σαν ομάδα είμαστε κοντά σας, οποιοδήποτε από τους γονείς βρεθεί στην Αθήνα για 2-3 μέρες, να έχει στο προπονητικό μας κέντρο, να κάνει μαζί μας προπόνηση. Σίγουρα εμείς έχουμε την δυνατότητα, επειδή έχουμε τουλάχιστον 300 παιδιά στις ηλικίες από 5 έως 15 ετών, τα οποία δουλεύουμε σχεδόν καθημερινά, ξεκινώντας από τις 6 η ώρα μέχρι τις 9, τα πιο μεγάλα τμήματα κάνουμε από τις 3 μέχρι τις 6, και σε κατηγορίες παιδιών ανά ηλικία. Έχουμε χρόνο και το γήπεδο και δουλεύουμε ανά ηλικία τα παιδιά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αρκετά παιδιά. Και όταν τα παιδιά είναι και στην ίδια ηλικία, βγάζουν και τον πραγματικό τους εαυτό και μπορούν να συνεγωνίζονται και να δείχνουν πράγματα και να εξελίσσονται καλύτερα. Έχουμε την ευχαίρεια λοιπόν σε κάθε ηλικία να έχουμε και καλά παιδιά, ποδοσφαιρικά, και σε εισαγωγικά λιγότερο ικανά σαν παιδιά που ασχολούνται σαν εξέλιξη ή σαν μαζικός αθλητισμός. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και τα επίλεκτα παιδιά και τα παιδιά τα οποία δεν δείχνουν να έχουν τα πόδια να εξελιχθούν. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα που προσπαθεί και να καλλιεργήσει και να αναδείξει ταλέντα, αλλά και να έχει παιδιά τα οποία σίγουρα μεγάλα θα βγουν φίλοι της ομάδας, θα γίνονται θα διαδίδουν και την δουλειά που έχουμε κάνει στην ομάδα μας και θα είναι κοντά μας στο γήπεδο, έτσι και θα παροτρύνουν και άλλους φίλους να είναι κοντά μας. Όπως σας είπα, θέλω να το καταλάβετε και να το περάσετε μέσα σε αυτό που είναι το παιδί. Έχει ανάγκη την παρουσία των προπονητών στο γήπεδο, σωστή η παρουσία των προπονητών, έτσι για να εξελιχθούν. Και εμείς σαν γονείς πρέπει να είμαστε κοντά, έτσι κοντά, αλλά ούτε και να είναι παλαιή η παρουσία μας και να ενοχλεί, αλλά ούτε και μακριά. Χρειάζεται το μπράβο του γονιού, έτσι από ένα διακριτικό σημείο, για να έχει την δυνατότητα και εξέλιξη και η επικοινωνική κατάσταση καλή να έχει. Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Αποστόλου, σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά και την παρουσία μας, θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και ερωτήσεις και να απαντήσουμε για να μην μονολογούμε για να έχουμε εξέλιξη. Ευχαριστώ και θα το δούμε το σχέδιο. Σε αυτές τις συνεργασίες που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι να έχουμε απέναντί μας σοβαρούς ανθρώπους, ανθρώπους με όρεξη, να συμπλέουν στη δική μας φιλοσοφία και μετά από εκεί, εφόσον δούμε αυτά τα πράγματα, ξεκινάμε μια συνεργασία. Αυτό που εμένα προσωπικά, με τους ανθρώπους εδώ, του Λουξεμβούργου, του πρώτου, τον γνώρισα σήμερα, αλλά που με έχει εντυπωσιάσει είναι και σε λίγες ομάδες συμβαίνει, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολλά νέα παιδιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδος
που έχουν σπουδάσει κιόλας και έχουν εξαιρετικές γνώσεις επάνω τους, εφόδια σημαντικά στη ζωή κάθε παιδιού. Και νομίζω είναι το σημαντικό σας όπλο αυτό που πρέπει να στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά και οι παλιότεροι και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω θα αυτή η προσπάθεια αρκεί σε καλό της ομάδας σας πάνω απ' όλα και θα την εισπράξουν τα ίδια στα παιδιά. Μετά όποια λάθη, τα νέα παιδιά πάντα κάνουν λάθη. Πάνω στο λάθος εκεί χρειάζεται στήριξη για να μην απογοητευτούν. Χρειάζεται αυτά τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να είναι κοντά σας και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν με εντυπωσίασε και με έκανε ανεξάρτητα των αριθμών παιδιών. Εμείς δεν κοιτάμε πόσα παιδιά έχει η νέα ακαδημία. Θέλουμε αυτά τα παιδιά και να τα αυξήσουμε, αλλά και να τα στηρίξουμε όσο γίνεται πολύ περισσότερο. Εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά σε αυτό, γιατί είμαι ο άνθρωπος που έχω ξεκινήσει αυτό το δίκτυο σχολών με τη στήριξη του Προέδρου. Με ενδιαφέρει να έχουμε, γιατί είναι και ατομική μου φιλοσοφία, έτσι. Μ' αρέσει να είμαι ταπεινός, να σέβομαι τον συνάνθρωπό μου κλπ. Και είναι ένα πράγμα το οποίο το διδάσκω και στα παιδιά, ότι και ειδικά στα παιδιά που προοδεύουν και ποδοσφαιρικά, του λέω όσο θα ανεβαίνετε, η συμβουλή που του δίνω είναι ότι όσο θα ανεβαίνετε τα σκαλοπάτια τη ζωή, τη ποδοσφαιρική ζωή, όπω θέλετε, πέστε το, πρέπει να γίνεστε πιο ταπεινοί. Έτσι λοιπόν, κοιτάω να μαζί με του συνεργάτε μου να έχουμε σωστού και σοβαρού ανθρώπου και ανθρώπου συνεννοήσουμε, να το πω έτσι, να είμαστε το ίδιο απλοί, ταπεινοί και να συνεργαζόμαστε. Θα μου επιτρέψει να ευχαριστήσω τη διοίκηση και του Παλαισσυριακού που και εμάς μας έκανε την τιμή να συνεργαστεί μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε να έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο φίλο μου, τον αγαπητό, τον Στέλιο, τον δικό μας άνθρωπο, τον Περιστεριώτη, έτσι που είναι κοντά σας και για μας είναι πολύ σημαντική η αγάπη που είχε τον Αντρόμητο, έτσι, και τη μεταδίδει πλέον στο Λιξούρι και σε όσους έρχεται σε επαφή. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Στέλιο γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο για αυτή τη συνεργασία και πραγματικά να συνεχίσει να έχει δύναμη και να έχει υγεία και να συνεχίσει να διαδίδει μαζί με όλους σας πλέον την ιδέα του Αντρομήτου. Λοιπόν, τώρα θα, με τη βοήθεια του φίλου μου θα ξεκινήσω λίγο την παρουσίαση. Δεν θα σας προλάβω πολύ, 5 λεπτά θα διαρκέσει και μετά θα έχουμε δύο τηλεκτρονικά πράγματα, λίγο υπομονή για να τηλεκτρήσουμε πολύ όμορφα τη σημερινή εκδήλωση. Μια διαφάνεια πίσω. Θα με επιτρέψετε να σηκωθώ για να το βλέπω και να το διαβάζω. Λοιπόν, η πρώτη διαφάνεια εδώ, όταν ξεκινήσαμε το δίκτυο σχολών, ψάχναμε ένα σύνθημα το οποίο θα συγχρονίζεται με αυτή την προσπάθεια. Και καταλήξαμε στο αγκαλιάζουμε την Ελλάδα, γιατί ο Αντρόμητος είναι μια πολύ ζεστή οικογένεια και μεγάλη και θέλαμε αυτή την οικογένεια να τη μεταδώσουμε σε όλη την Ελλάδα και μέσα από μια μεγάλη αγκαλιά να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια παντού. Έτσι λοιπόν, στο ιστορικό σήμα μας, το αστέρι μας, έτσι, μέσα εδώ έχουμε βάλει το χάρτη της Ελλάδος, έτσι ώστε για να δείξουμε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που δημιουργείται πλέον στον Αντρόμητο πανελλαδικά. Εδώ, σε όσες φορές πηγαίνουμε, φτιάχνουμε μια αντίστοιχη εικόνα που έχει και τα δύο ιστορικά σήματα, και του Αντρομήτου μας και του Παλαισσυριακού μας. Και εδώ είναι ο χάρτης της Ελλάδος, που σιγά σιγά ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια με 3 συνεργασίες, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στις 20, σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει με τα αστέρια του Αντρομήτου. Και θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά τώρα στο πανί, να σας πω και ποιες είναι οι συνεργαζόμενες ομάδες. Είναι ο Άγου Μικόνου, η Μάχη Μαραθώνα. Αύριο θα πάμε εκεί με την αντιπροσωπεία μας να κάνουμε την επίσημη έναρξη. Είναι ο Άρης Ρεθύμνου. Σε μια εβδομάδα θα είμαστε εκεί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ο Πάλευ Κάδιος, η Ελλάς Βέλου, πάλι Ξουριακό στο κέντρο. Είναι ο Κάστορ από την Καστοριά, ο Ευκλήδης Μεγάρων, η Δύναμη Ασκοπύργου, ο Ηλιάς Λομαρίου από τη Μυτιλίνη,
Ο Ανδρόμητος Πλαγιαρίου κάτω αριστερά από τη Θεσσαλονίκη, ο Άου Πάρου, ο Ηρακλής Λάρδου από τη Ρόδο, η Αθλούπολη από την Κόρυφθο, ο Κρητικός Αστέρας από τα Χανιά, ο Πάσινο Φίτων, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου στην Κατερίνη, ο Άου Τσιλιβή από την Κοντινή Σαζάκυνθο και κάτω δεξιά είναι η ομάδα του Σαρονικού από την Ανάβησο, η οποία είναι το τελευταίο μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ατρομήτου. Εδώ σε αυτό το χάρτη είναι της Ευρώπης, είναι η συνεργασία που έχουμε κάνει με την Ελλάς Μονάχου, στο Μόναχο, στο κέντρο του Μονάχου. Το περασμένο χειμώνα κάναμε τη συνεργασία. Αυτή η Ακαδημία, η Ελλάς Μονάχου, έχει 120 Ελληνόπουλα, που είναι μόνο Ελληνάκια σε αυτή την Ακαδημία και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ατρόμητο να κυματίσει το αστέρι στο κέντρο του Μονάχου και τα παιδιά της Ελλάς Μονάχου, τα Ελληνόπουλα, να παίζουν με το αστέρι στο στήθος μαζί με το σήμα της Ελλάς Μονάχου και να φωτογραφίζονται μαζί με την ομάδα μας. Λοιπόν, εδώ είναι ο στόχος του προγράμματος, είναι η σωστή αθλητική κοινωνική εκπαίδευση αλλά συγχρόνως και η ψυχαγωγία των νεαρών αθλητών ποδοσφαιριστών. Είναι η εκπαίδευση των στελεχών των σχολών στα πρότυπα της λειτουργίας της Ακαδημίας του Ατρομήτου. Είναι η σωστή ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων που έχετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Όπως είπε και ο Σωτήρης, οι γονείς είσαστε, όσο και αν είσαστε, ένα πρόβλημα σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι. Με την αγάπη που έχετε στα παιδιά σας και την κρίνια που πολλές φορές τα βλέπετε όλα στα μάτια λοιπόν κλπ. Πρέπει να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα, στους προπονητές και να έχετε τη σωστή γραμμή που δεν πρέπει να την περάσετε για να ξέρετε μέχρι πού φτάνει ο ρόλος σας, αλλά να ξέρετε ότι είσαστε πάρα πολύ σημαντικοί σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να στηρίζετε τα παιδιά σας σε αυτή την προσπάθεια, αλλά συγχρόνως να ξέρουμε και πού είναι η γραμμή. Θέλουμε να οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα τεχνικά λειτουργικά τις σχολές ποδοσφαίρου, που αυτό θα βοηθήσει στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου εκπαίδευσης των παιδιών σας. Του λόγου του αληθές, όσον αφορά αυτό που είπαμε για να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους συνεργαζόμενους προπονητές από τις συνεργαζόμενες σχολές, είναι ότι κοιτάμε να κάνουμε με την παρουσία του Βαγγέλη του Παιδί, ο οποίος είναι καθηγητής Αντεφάδα Αθηνών επί σειρά ετών, τον έχουμε υπεύθυνο εκπαίδευσης το πρόγραμμα του Ατρομήτου. Έχει βγάλει πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες ξεχωριστά, το οποίο αυτό το πρόγραμμα μέσα από κάποια σεμινάρια όπως κάναμε στις εγκαταστάσεις του Ατρομήτου, το μεταδίδει στους προπονητές, έτσι ώστε οι προπονητές μετά να το περάσουν στα παιδιά. Ο κ. Ευάγγελος Μπεκρής θα είναι σε συνεννόηση με τον Παλαιοξηριακό και τους προπονητές και τους υπευθύνους σε λίγο χρονικό διάστημα κοντά σας, έτσι ώστε να γίνει η απομέτρηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά για να έχουμε μια αφετηρία στον τρόπο εκπαίδευση των παιδιών. Να ξέρουμε πού βρίσκεται το παιδί, το κάθε παιδί, πού υπολείπεται. Και πάνω εκεί οι προπονητές με τις οδηγίες του κ. Μπεκρή να σκύψουν και να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα προγράμματα που πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά. Στόχος μας είναι να βοηθήσουν και τα μέτρια παιδιά και τα πολύ μέτρια παιδιά. Να τα κάνουμε καλούς. Δεν είναι να ασχοληθούμε με το αστέρι του Παλαιοξηριακού ο στόχος μας, παιδιά οι προπονητές. Είναι να ασχοληθούμε και με τα παιδιά που είναι μέτρια, που έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, οτιδήποτε, να τους έχουμε στον αθλητισμό και να τους βελτιώσουμε. Και αν είναι δυνατόν να παίξει και στην πρώτη ομάδα του Παλαιοξηριακού, είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο στόχος. Η αθλητική και κοινωνική εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Οι σχολές μας λειτουργούν σαν το πρώτο βήμα ένταξη στο μαζικό και αναπτυξιακό αθλητισμό. Όπως είπε και ο Σωτήρης ο Ρίσος πριν, για τα παιδιά το ποδόσφαιρο πρέπει να αποτελεί διασκέδαση. Είναι ένα άθλημα όμως συγχρόνως που τους εφοδιάζει με αρετές εξαιρετικά πολύτιμες για το μέλλον τους. Γενικότερα στη ζωή τους. Στο ποδόσφαιρο, στις μικρές ηλικίες ιδιαίτερα, πρέπει να είναι διασκέδαση για τα παιδιά. Η νίκη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο σκοπός και η ήττα πρέπει να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ενιαία οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας μας και των συνεργαζόμενων σχολών.
Η οργάνωση ανάμεσα στην Ακαδημία του Ατρομήτου έτσι, έχει στόχο την υιοθέτηση νέου οράματος και φιλοσοφίας, το πρόγραμμα που είπαμε πριν από τον κύριο Μπεγκρή. Την εφαρμογή του αυτού του συστήματος εκπαίδευση, προπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Και την ανίχνευση, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση των νεαρών ταλαντούχων από όλη την Ελλάδα έχει στόχο αυτό το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες θα κάνουμε σε άμεση συνεργασία μαζί μας. Θα γίνεται αξιολόγηση ποδοσφαιριστών. Γίνεται αξιολόγηση και εδώ. Κάποια στιγμή θα έρθει κάποιο έλεγχο του Ατρομήτου να δει τα παιδιά σε κάποιους αγώνες, στις μεικτές, οτιδήποτε. Αλλά συγχρόνως οργανώνουμε διήμερα αξιολογήσεων στην Αθήνα, που είναι αποκλειστικά για τις εργαζόμενες σχολές, όπου με τη συνεννόηση των προπονητών θα έρχονται παιδιά στις αντίστοιχες ηλικίες που θα καθορίζουν σε αυτά τα διήμερα και θα αξιολογούνται από όλο το τεχνικό επιτελείο του Ατρομήτου. Και μακάρι μέσα από αυτή την αξιολόγηση που θα πάρει το κάθε παιδί μια καθοδήγηση, αλλά συγχρόνως μακάρι να ξεκινήσει και ένας ποδοσφαιριστής που θα ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του Ατρομήτου. Αυτή τη στιγμή από τις εργαζόμενες σχολές στα δύο χρόνια έχουμε τουλάχιστον 15 παιδιά που συλλεγόμενα τις ομάδες K20, K17, K15, K14. Έχουμε τα εργομετρικά που θα γίνουν με τον κύριο Μπεγκρή, τα σεμινάρια όπως είπα πριν για τους προπονητές των σχολών, οι μερίδες για τους προπονητές, για τους γονείς, γιατί και οι γονείς χρειάζεται εκπαίδευση στο κομμάτι αυτό. Τα ποδοσφαιρικά τουρνά με τη συμμετοχή των σχολών του δικτύου. Έχουμε δύο χρόνια έχουμε κάνει το δίκτυο και έχουμε καταφέρει να κάνουμε και δύο συνεχόμενες χρονιές στο Λουτράκι με τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων σχολών. Ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, τέλος Ιουνίου περίπου, το οποίο έχει αποκλειστική φιλοσοφία τρεις μέρες ξεκούραση από όλη τη δύσκολη χρονιά, τη μαθητική και την αθλητική. Και παίζουμε και μία φορά την ημέρα ποδόσφαιρο, αλλά συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να τους γνωρίσουν οι προπονητές του Ατρομήτου και αυτοί να γνωριστούν με τα υπόλοιπα παιδιά από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες σε όλη την Ελλάδα. Τα αθλητικά κάμπς και συγχρόνως κοινωνικές και φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δράσεις που μπορούμε να οργανώσουμε μαζί, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και ξέρετε, υπάρχει η ανθρωπιά, υπάρχουν και οι ανθρώπινες ανάγκες. Και μακάρι να μην συμβεί σε οποιοδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή ένα παιδί στη Ζάκυνθο ταλαιπωρείται που έχει περάσει από τα τμήματα του Ατρομήτου, ο Λονίδας ο Κουτσούκης. Τον είχαμε από ηλικία 13 στα 14 κοντά μας. Είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα το συζητήσουμε και με τα παιδιά να κάνουμε όλη μαζί μια προσπάθεια για το παιδί αυτό, γιατί είναι να πάει να κάνει μεταμόσχευση στη Βοστόνη. Είναι εξαιρετικά τα έξοδα και εκεί πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Άρα λοιπόν, αυτή η μεγάλη οικογένεια, το Ατρομήτου που δημιουργείται, δεν έχει στόχο μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι, έχει στόχο και άλλες ανθρώπινες ανάγκες που μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε στιγμή. Και εκεί χρειαζόμαστε την ανθρώπινη στήριξη από όλους. Εδώ λοιπόν, βλέπετε αυτό, είναι το δεύτερο τουρνουά που κάναμε φέτος στο Λουτράκι. Είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις που λέμε. Είναι η τελευταία μέρα που έχει τελειώσει το τουρνά, έχει τελειώσει η τελετή λήξης και έχουμε ανέβει στο φόδιο στην εξέδρα. Τα παιδιά είναι με τα μπλε κουζάκια από όλες τις συνεργαζόμενες σχολές και με τα άσπρα είναι οι προπονητές και όλα τα στελέχη του Ατρομήτου και των συνεργαζόμενων ομάδων που έχουν σχηματίσει με την παρουσία τους και το άσπρο το κουζάκι, το άλφα του Ατρομήτου. Είναι μια εικόνα και αυτό το τουρνά κάθε χρόνο κοιτάμε και το ξελίσουμε και το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερο. Η ένταξη των νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ακαδημία του Ατρομήτου. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης των νεαρών ποδοσφαιριστών. Όπως είπα, θα γίνονται αξιολογήσεις σε καταστάσεις μας. Οι αξιολογήσεις αυτές γίνονται από τα στελέχη του Ατρομήτου σε συνεργασία με τους προπονητές των σχολών. Και τα παιδιά που θα ξεχωρίσουν θα αξιολογούνται εκ νέου στο προπονητικό κέντρο του Ατρομήτου. Αλλά συγχρόνως λέω κάτω ότι πέρα από το ποδοσφαιρικό ταλέντο, για μας πάρα πολύ σημαντικό, αξιολογούμε και το χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί κοντά μας το οποίο δεν συμβαδίζει με το χαρακτήρα. Έτσι, όσο μεγάλο ταλέντο και να είναι. Βεβαίως εκεί σκύβουμε όσο μπορούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να το βελτιώσουμε και να το δώσουμε και να το επαναφέρουμε κάθε παιδί στο σωστό δρόμο,
αλλά αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να ταχθεί κοντά μας, όσο μεγάλο ταλέντο και να είναι. Εδώ θέλω να σας δείξω κάποιες εικόνες που είναι του λόγου του αληθές για τα νέα παιδιά που σας λέω, που βγαίνουν από τον Ατρόμητο. Επάνω αριστερά, όπως είπε και ο Σωτήρης, είναι ο Βασίλης ο Μπάρκας, ένα παιδί από 10 χρόνια στον Ατρόμητο. Το καλοκαίρι μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, μεγάλωσε κοντά μας. Δεξιά είναι με τις γροθιές που σπίτει ο Νίκος ο Λαζαρίδης, ένα παιδί από τα Τρίκαλα, το 97 γεννηθής. Και αριστερά ο Θωμάς ο Βασιλείου με το 20, και αυτός από 10 χρόνια στον Ατρόμητο, επαγγελματίες και δύο στον Ατρόμητο αυτή τη στιγμή. Κάτω αριστερά είναι από προπόνηση της ομάδος, αριστερά είναι ο Δημήτρης Τσατσόπουλος το 96, ο Νίκος Αλαζαρίδης, ο Σπύρος Ωνάσος από την Πρέβεζα, ο Θωμάς ο Βασιλείου, νέα παιδιά, και κάτω δεξιά είναι ο Δημήτρης Ολυμιός με το 29, το 98 γεννηθής. Έχουμε τρεις επαγγελματίες αυτή τη στιγμή, 98 γεννηθέντες. Καταλαβαίνετε, και ο Δημήτρης Ολυμιός μαζί με τον Σπύρο τον Νάτσο γίνανε πριν από 2 χρόνια, σαν να γίνεται αυτό το καλοκαίρι, ένα διηγήτερος επαγγελματίας στον Ατρόμητο. Εμείς δεν κολλάμε σε ηλικίες. Όταν υπάρχει ένα ταλέντο, δεν μπορεί να είναι αυτή η παλιά φιλοσοφία που υπήρχε 23 χρονών, που δουλεύαμε ταλέντο. Αν υπάρχει ένα ταλέντο, πρέπει να πρέπει τα 18 να έχει φτάσει την πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Εδώ μια ιδέα, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Το πρόεδρο μας συνέχεια εξελίσσει την ομάδα και την εξοπλίζει με σύγχρονα μέσα, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη η καθημερινότητα και η ζωή των ποδοσφαιριστών. Και πάνω αριστερά βλέπετε ένα υπέροχο κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο μπαίνουν υποχρεωτικά οι ποδοσφαιριστές και οι επαγγελματίες. Μετά την προπόνηση, εδώ είναι η πισίνα, εδώ είναι αυτός ο διάδρομος με παγωμένο νερό. Υπάρχει το, εδώ δεξιά το υδρομασάζ, είναι η σάουνα, είναι το χαμάμ που μπαίνουν υποχρεωτικά οι παίχτες εκεί. Εμείς όταν παίζαμε ποδόσφαιρο δεν τα είχαμε αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως τα έχουν οι ποδοσφαιριστές και για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ειδικά για τους ξένους, για μας πλέον αυτό είναι ένα σημαντικό όπλο. Γι' αυτό έρχονται και παίχτες από την Αργεντινή και εκεί. Όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, σου λέει εδώ γίνεται κάτι σωστό και επαγγελματικό. Και αξίζει να έρθω. Είναι ένα κέντρο το οποίο λίγες ομάδες το έχουν στην Ελλάδα. Εμείς ο Ολυμπιακός και δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί και αν έχει. Έτσι. Εδώ είναι ένα από τα δύο γήπεδά μας, στο αθλητικό κέντρο πάντα, που γίνεται η προπόνηση. Και κάτω δεξιά είναι ο έξω χώρος από το κέντρο αποκατάστασης, που πρόσφατα το φτιάξαμε και έχουμε βάλει στιγμές από τις ευρωπαϊκές πορείες του Ατρομήτου και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο, είναι όλα ζωγραφιστά αυτά που βλέπετε. Εδώ είναι ο Θανάσης ο Καρακούνης, ο Ούπιτες, ο Επστάιν κλπ. Συνέχεια σε καταστάσεις μας, εδώ είναι το φυσικοδραπευτήριο που κάνει θεραπεία από τους ποδοσφαιριστές. Επάνω δεξιά είναι το γυμναστήριο των παιχτών. Εδώ είναι τα αποδοτήρια που κάθε ποδοσφαιριστής έχει το ντουλαπάκι του και τα έχει τα πράγματα έτοιμα πριν την προπόνηση. Και κάτω δεξιά είναι η αίθουσα ψυχαγωγίας χαλαρώματος πριν ή μετά την προπόνηση. Εδώ αριστερά σας είπα ότι φιλοξενούμε 20 παιδιά από την Ελλάδα. Έχουμε βάλει χαρακτηριστικά ένα δωμάτιο για να ξέρετε πώς είναι τα, πού μένουν τα παιδιά. Είναι σε δείκνα δωμάτια με τα γραφεία τους για το διάβασμά τους, τα καβάτια τους. Εδώ είναι τα περισσότερα δωμάτια που ζουν και εδώ είναι η αίθουσα ψυχαγωγίας που σας έλεγα πριν την προπόνηση ή μετά την προπόνηση. Το εστιατόριο που υπάρχει μαγείρισα, υπάρχει το λεωφορείο της πρώτης ομάδας που μεταφέρει τα παιδιά στο αθλητικό κέντρο. Είναι μια δομημένη κατάσταση που είμαστε κομμάτι των Ακαδημιών. Πρωταρχικό μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να τα φωτιάσουμε με αρετές πολύτιμες για το μέλλον τους και τη σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα. Βλέπετε ότι στέκομαι πάρα πολύ στην εκπαίδευση, στη λέξη εκπαίδευση και χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να είσαι μέλος του Ατρομήτου. Εδώ, προς ενημέρωσή σας και για τα παιδιά ιδιαίτερα, έτσι, από τη στιγμή που μπαίνετε στην οικογένεια του Ατρομήτου και για να μαθαίνετε τα νέα μας, έχω φτιάξει αυτή τη διαφάνεια που όλοι πλέον οι μεγάλοι έχετε και το Facebook, έτσι, και το διάστημα και κάθε μέρα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, έχουμε το της ΠΑΗ Ατρόμητος στο Official, το Ατρόμητος FC,
είναι της του Άψα Τόρντος που είναι μέσα από εκεί ενημερώνεσαι για τα νέα της Ακαδημίας Αντρομήτου που είναι κάτω από το, τα παιδιά που είναι κάτω από το Άντε 15 που έχω στην δικαιοδοσία μου έτσι και τα μέχρι 5 χρονών. Είναι το Περιστέρι Sports του φίλου μας του Παύλου του Κατώνη και του υπεύθυνου τύπου, ένα εξαιρετικό site το οποίο έχει πάρα πολλά νέα εκεί και ρεπορτάζ και είναι και τα, το Αντρομητίστας που είναι και αυτό το Αντρομήτου και μάλιστα ένας από τους Αντρομητίστας είναι κατάγεται και από το Λιξούρι, ο Μάκης ο Σταφάτος. Έτσι. Επιπλέον θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι φέτος κατορθώσαμε να κάνουμε μια σημαντική συνεργασία στο κομμάτι ένδυσης με την ΑΕΚ. Χθες το βράδυ έστειλα μια κάρτα μέλους που θα αφορά διοίκηση, προπονητές, αθλητές, συγγενείς όλων αυτών και υπάρχει με το κατάστημα Sports Gallery που είναι το, η εταιρεία η ενδιάμεση μαζί με την ΑΕΚ όπου θα έχετε μέσω αυτής της κάρτας μια σημαντική έκπτωση πιστεύω 20% για κάθε μέλος του Παλαιοξενιακού. Θα σας εξηγήσουν τα παιδιά της διοίκησης της ομάδος το πώς θα τη χρησιμοποιήσετε παίρνοντας τηλέφωνο και ηλεκτρονικά και νομίζω είναι μια σημαντική παροχή ότι μπορούσαμε και εμείς αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε στις συνεργαζόμενες σχολές γιατί είναι και μια περίοδος που ξεκινάει τώρα για τα παιδιά μαθητική και σίγουρα και τα περισσότερα παιδιά και όλοι μας φοράμε ΝΑΕΚ και οτιδήποτε και νομίζουμε προς αξιολόγηση. Αυτό δεν είναι πρέπει να, αν νομίζει ότι κάποιος πρέπει να πάρει, πρέπει να είναι μια παροχή από εμάς, είναι το λιγότερο που μπορέσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με την παρουσίαση. Συνήθως αυτές στο τέλος πριν δεχτούμε τις ερωτήσεις, έτσι. Όχι, μάλλον μετά τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Έχω φέρει τη φανέλα του, την σημαία του Αντρομήτου, που θέλω να την προσφέρω και να κυματίζει πλέον στο Παλαιοξενιακό. Είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία υπάρχει. Ελεύθερα παιδιά να κάνουμε και ένα διάλογο.